γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι ο κεντρικός άξονας, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ιστορία του κόσμου. Οι πρόχριστου λαοί όλοι επερίμεναν να έρθει ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Ζητρωτής και Σωτήρας. Οι μετά Χριστός κατευθύνονται προς την Δευτέρα Παρουσία. Περιμένει ο κόσμος όλος την Δευτέρα Παρουσία του που θα έρθει ως Χριστός. Είναι σημείο αντιλεγόμενον ο Χριστός. Οι άνθρωποι και οι λαοί, αναλόγως της στάσεώς των απέναντι του Χριστού, κανονίζουν και επιθέσεις. Ή είναι οπαδοί του Χριστού και φίλοι του Χριστού ή εχθροί του Χριστού. Αλλά γίνεται αγώνα και πόλεμο μεταξύ των αντιχρίστων και των οπαδών του Αργύρου. Πόλεμος είτε απευθείας και φανερός, είτε καμουφλαρισμένος. Όλοι οι αγώνες, εάν θα δείτε πίσω να τα αναλύσετε, θα δείτε ότι έχουν κάποιο περιεχόμενο ή υπέρ Χριστού ή κατά του Χριστού. Αυτός ο πόλεμος θα ενταθεί εις τους εσχάτους καιρούς, όπως προφητεύει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Το προφητικό μάτι του Ιωάννη πετάχθηκε μακριά εις το μέλλον μέχρι τη συντελεία του αιώνα, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και είδε τα γεγονότα. Έφτασε, όπως είπαμε και στα προηγούμενα κηρύγματα, και στην εποχή μας. Γιατί εκείνα τα οποία ανελήφθανε προηγουμένως, εάν τα διάβαζαν, και καθώς τα διάβαζαν προ 50 εκατό ετών, δεν θα καταλάβαιναν τίποτα. Για εκείνες τις ακρίδες, εκείνα τα τεθωρακισμένα άλογα, δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Και αυτοί έλεγαν, τι φανταστικά πράγματα είναι, τι φανταστικότητα είναι αυτά, τι χείμερες είναι. Αλλά σήμερα βλέπουμε με κάποια πιθανότητα ότι σε εκείνες τις ακρίδες τις οποίες είδε εις τον ουρανό ο Ιωάννης προ 2000 ετών, να είναι τα αεροπλάνα τα σημερινά, και σε εκείνα τα άλογα τα τεθωρακισμένα να είναι αυτά τα τεθωρακισμένα πάνω με τι διοξείδε, με τι εξελίξεις και βελτιώσεις στο μέλλον. Οι ακρίδες εις τον ουρανό τα αεροπλάνα, τα τάμπ και εδώ κάτω οι ύπτοι τεθωρακισμένοι στην Συνδύνη. Έδωσε την πρώτη νουβέ, ήρθε λέγει η πρώτη πληγή στους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως δεν μετενόησαν οι άνθρωποι, ούτε και δεν άφησαν τις ταξιές, δεν
δεν άφησα τις φαρμακίες, δεν άφησα τις μαγείες, δεν άφησα τις φωνίες. Θα έρθουν οι άλλοι, πάσανε στην ανθρωπότητα και στην αποστατήσε την ανθρωπότητα. Σε αυτή την ανθρωπότητα η οποία ξέφυγε από τον Θεό. Και θα υποστούν οι άπιστος ανθρωπότη πολλά μέχρι την τελεία στον άνθρωπο. Αυτά θα τα δούμε στο σάρτισμα της Ευρώνης σάρτισμας. Αλλά ο Θεός έκανε στην Αποκάλυψη μια παρένθεση και στο 10ο κεφάλαιο παρηγορεί τους πιστούς, τους παρανηθεί, τους τονώνει για να μην τα χάσουν, για να μην πούνε «Μα καλά, αυτοί οι άπιστοι μας διώκουν, αυτοί οι άπιστοι, αυτοί οι κακοί, οι ασθενείς άνθρωποι, αυτοί βλέπουμε να βασανίζουν τους πιστούς». Τι γίνεται, πού είναι η προστασία του Θεού, να είναι αλήθεια αυτά που μας είπαν οι πατέρες μας για τον Χριστό, για τη θρησκεία μας. Ανέκαθεν, πού το παραμένει, έτσι δεν βλέπουμε τα πράγματα. Διώκονται οι πιστοί, διώκονται οι ασθενείς και οι πιστοί. Λοιπόν, για να μην ολιγοπιστήσουν οι πιστοί, να μην τα χάσουν στα βάσανα τα οποία θα επέφερε στην ανθρωπότητα, και μην τυχόν συνταχθούν και με τους απίστους. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και εξαγγέλει σήμερα και λέει την προστασία την οποία θα έχει στους πιστούς, θα έχουν την προστασία του Θεού. Πάσα αυτά για μας. Δηλαδή θέλει να τις επιθυμίσει με αυτά που θα ακούσαμε τώρα εκείνο που είπε μόλις όταν θα ανήκε το εις τον ουρανό κατά την ανάγνωση. Τι είπε εις τους Αποστόλους, και εγώ με θυμώνει πάσα στα σημέρα και ζωή σημών. Εγώ λέγε θα είμαι μαζί με εσάς τους μαζιτάς, με εσάς τους οπαδούς μου θα είμαι μαζί σας μέχρι την τελεία των αιώνων. Και είδον άλλον άγγελο ισχυρό καταφαίνοντα εκ του ουρανού περιδευμένον νεφέλια και ήλις επικεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως σκύλι πυρός και έχω εν τη χειρή αυτού πιπλαρίδιον ανεωσμένο και έφυγε τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης τον δε εγώνυμον επί της γης. Και έφραξε πολύ μεγάλη ως περλέον νικά. Και ό,τι έφραξε, ελάβησαν επτάβροντε τα σε αυτόν φωνάς. Και ό,τι ελάβησαν επτάβροντε, έμελον κάτω. Και ύπουσε εκ του ουρανού πολύ λέγωσα. Σπράγισον αελάβησαν επτάβροντε. Και μη αυταβράξαν. Τώρα είμαι βέβαιος ότι τίποτε σχεδόν πολύ δεν θα καταλάβω. Και όμως θα δείτε τι κρύβεται μέσα σε αυτά τα λόγια που διαβάσατε. Εμπός λέγει ότι είδε ο Ιωάννης έναν άλλον άγγελο διαφορετικό από τους έξι πρωτήτερα που ήταν τα σάρτητα. Και ο άγγελος αυτός ήταν θελωρίων κατά και ήταν περιδευμένος με μία νεφέλη μέσα σε ένα σύννεφο φωτεινό.
Στα χέρια του είχε ένα μικρό βιβλίο ανοιγμένο. Τα πόδια του, λέγει, ήταν σαν σπίτι πυρός, σαν κολόνες από φωτιά. Τώρα, γιατί άραγε ο άγγελος αυτός να παρουσιάζεται τόσο φελωρίων για αυτός? Γιατί το πρόσωπο του να λάβει σαν τον ίδιο? Έχει λόγο και σκοπό, διότι πρέπει να ελκύσει την προσοχή των ανθρώπων. Πρέπει οι άνθρωποι να τον προσέξουν τον άγγελο, διότι πρόκειται να εξαγγείλει πράγματα σπουδαία. Πρόκειται να πει στους ανθρώπους για την προστασία που θα έχουν από τον Θεό στα βάθυνα εκείνα, για να μην τα κάνουν, να μην οριμοποιηθήσουν, να μην θα δουν τα σπουδαία όπως και οι άλλοι. Και κοιτάξτε να δείτε. Είναι, λέγει, τον ονομάζει ισχυρό, δυνατό. Πρόκειται να τους τονώσει. Έχουν τα βάσανα οι άνθρωποι, έχουν τα στρίψη. Να μην τα κάσουν, να μην λένε πατέρος πάντα, εμείς πάντα δύο κόμμανοι θα είμαστε. Όχι, είμαι ισχυρός. Εμείς οι άγγελοι είμαστε λειτουργικά πνεύματα του Θεού, της διακονίας αποστερόμενα για τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίας. Είναι σταρμένος από τον Θεό. Και προσέξτε, είμαι ισχυρός. Και σαν ισχυρός μπορώ να σας προστατεύσω. Αν είναι ανάγκη, θα επέμβουμε και να σας προστατεύσω. Μη φωνήσετε. Έχετε εμπιστοσύνη και πίστη στα λόγια του Θεού. Αλλά λέγει και ένα άλλο, ότι τον είδε, λέγει, καταβαίνοντα εκ του ουρανού. Γιατί εσείς οι άνθρωποι, σκεφτείτε οι χριστιανοί, οι οπαδοί του Χριστού, ότι δεν είστε μονάχοι εδώ κάτω, αλλά έχετε πάνω στον ουρανό, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εκεί ακριβώς είναι η νυχτή μας, εκεί είναι η συμμαχή μας, εκεί είναι η προστάτη μας, εκεί είναι ο Θεός. Μην τα χάνετε και νομίζετε ότι είστε καρυβότητα ή χνούρια εις τη διάβηση των ανέμων, εις τη διάβηση των αφίστων, των ασεβόνων τρόπων. Όχι. Αν παραχωρεί ο Θεός και επιτρέπει, αυτό είναι δια το συμφέρον. Αλλά όχι ότι δεν είναι ικανός ο Θεός να επέμβει. Είναι ικανός ο Θεός. Εσάς δεν μας σας προστατεύει, εκείνος δεν θα τους κονιοτοποιεί. Και για να το νιώσουν αυτό, τους υπερθυμίζει την ιστορία. Μερικά γεγονότα από την ιστορία που τους μένες σε μη, τους ανθρώπους ο Θεός τους προστάτευε, αλλά τους ασεβείς, τους ευτάκησε το Θεό. Και προσέξτε, είναι, λέγει, είχε εις την κεφαλή του, λέγει, υπήρχε η ύρης. Τι είναι η ύρης? Ύρηνα. Είναι το πολύχρωμο ουράνιο τόξο. Πότε εμφανίστηκε το ουράνιο τόξο? Μετά τον κατακλυσμό. Και γιατί εμφανίζεται τώρα στην κεφαλή του Αγγέλου? Για να το σπίτω έτσι. Ή μάλλον μπορείς, ότι ο προκατακλυσμός
νέος εκείνος κόσμος είχαν σε φύγει από τον Θεό. Είχε αποστατήσει από τον Θεό. Είχε πέσει στην αμαρτία. Και απεφάσισε ο Θεός, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τους ξεπαστρέψει. Ού μη κατανείγει το πνεύμα μου επί τους ανθρώπους τούτους, δια το είναι αυτούς κάτω. Δεν μπορεί το πνεύμα μου να είναι επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουνε σαρκοποιηθεί. Είναι στην αμαρτία και στην ακολασία. Και διέταξε βεβαίως τον δίκιο που υπήρχε ένας ενάρετος εκεί, ο Νόε, να φτιάξει μία κυβωτόν μέσα στην οποία θα σωθεί. Και ήρχισε να φτιάχνει την κυβωτόν. Την έφτιαχνε επί 120 χρόνια. Επί 120 χρόνια πρώτου καταγισμού ο Νόε έφτιαχνε την κυβωτόν για να σωθεί με αυτή. Εκείνη τώρα η ασεβής και ακόμας του έβλεπαν να φτιάχνει την κυβωτόν και να τους λέει ότι θα γίνει καταστροφή μεγάλη, κατακρισμός. Δεν επίστευαν. Τον αντίον μάλιστα θα ειρωνεύονται και θα κορόιδευαν τον Νόε για το παράδοξο να εκείνο κατασκεύεται να πέφτει. Το έχασε γέροντα θα το έλεγα. Τι είναι αυτά που ακούσε πιστεύει. Εδώ είναι. Θα βρεθήσαμε και να φάμε. Και έρχεται ο Παναγιώτης. Και ο Νόε εσώθη. Αυτός και η οικιακή οκτώ ψυχές σώθηκαν. Κοντά στο Νόε εσώθηκαν και τα παιδιά του και οι μύθες του και οι δικός του. Έθεσε. Υπενθυμίζει τώρα η Ήρης το ουράνιο αυτό τόξο. Το τι είπε ο Θεός μετά το κατακρισμά του. Έδωσε το ουράνιο τόξο. Γιατί σημείων και σύντορο ότι δεν θα ξαναγίνει κατακρισμός τέτοιος. Όπως και δεν ξανάγινε, ούτε θα ξαναγίνει τέτοιος κατακρισμός μέχρι της κυρίας Θεών. Άλλο τώρα, αν για άλλο τρόπο θα τιμωρεί την ανθρωπότητα. Λοιπόν, όπως εσώθη ο πιστός Νόε και τιμωρήθησαν εκείνοι, έτσι θα προστατεύσει ο Θεός και εις τα μέλλοντα να συμβούν τρομερά πράγματα τους πιστούς, αλλά και θα τιμωρήσει σκληρά τους αθλήστους, τους αθελείς που φεύγουν. Και οι πιστοί θα φάσουνε, θα βγουν από τα βάσανα αυτά κατά την δευτέρα παρουσία και τότε πλέον θα ζήσουν σε έναν καινούριο κόσμο που θα υπάρχει η γαλήνη, η ειρήνη και δεν θα καταστηθεί διότι ο κάθε κατεργάρης θα πάει στην πάντα του. Διότι καινούς ουρανούς και καινήν την κορώνα. Επίσης, τους υπενθυμίζει δια της παρουσίας του και άλλο γεγονός που προστάταξε ο Θεός τους ανθρώπους. Τους δικούς του δηλαδή. Είναι λέγει, παρουσιάζεται περιβεβλημένος με θέλη και οι πόδες του ήσαν ως πίνη πυρός. Τι μας υπενθυμίζει αυτό. Είναι θέλη η οποία οδηγούσε τον Ισραηλιτικό λαό που ήταν πιστοί και οι άνθρωποι του Θεού τότε, ο λαός του Θεού, όχι σαν τους κατώτες που δεν πίστεψαν στον Θεό και έχουν την κατάρα του Θεού. Αλλά εκείνοι που ήσαν του Θεού και όταν επήγαιναν για την γη της επαγγελίας, ο Θεός τους κυνηγούσε πίσω, ο Θεομάχος Φαραώ, τότε
Επιμένει μέρα του παρουσιάζεται η Εθέλη και τους εσκίαζε, τους εστέφαζε από το καυστικό ήλιο για να βοηθήσουν. Το Δευράδι, την Εθέλη αυτή έγινε το σπίτι πυρός μπροστά του σαν μια μεγάλη κορώνα στην πύρινη και τους εφώτισε τον δρόμο και εφάτησαν για να πάνε στην κύπη της Επαγγελίας. Λοιπόν, και εμείς που βαδίζαμε σε αυτόν τον κόσμο μέχρι τη συντελεία των αιώνων, πιθανόν να διωκόμεθα από τους θεομάχους, από τους ασεβείς. Αλλά όπως τότε κατεπότησε επί ερυθρά θαλάσσια τον Φαραώ και τα όργανα τους, έτσι ακριβώς αυτούς μεν θα τους τσακίσει, αλλά θα σώσει τους δικούς του για να φτάσουν στην θετική της επαγγελίας και στην βασιλεία του Θεού, διότι αυτό εσυμβόλησε η γη εκείνη της επαγγελίας, τον παράδεισο, την βασιλεία του Χριστού του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άγγελος λέει ότι θα προστατεύει τους δικούς του ο Θεός. Και πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία και την μετάσταση των ιστορία, μέχρι σήμερα θα δούμε είτε έθνη αυτά, είτε άτομα, όταν πήγαιναν με τον Θεό, τους φύλακε. Έχουμε τόσες περιστάσεις και περιπτώσεις που έχει ο καθένας, ατομικές, πώς προστάτευε στις δύσκολες περιστάσεις τα άτομα των εξωτερικών. Σας αναφέρω ένα γεγονός, τα καλά δεν θα τα ξέρετε. Με εκείνη την καταστροφή που έκαναν Ιούνια εκεί πέρα, εσώθη ένας αξιωματικός, Νικολόπουλος ονόματι, ίσως να ζει ακόμη. Τραυματία, διότι δεν το έριξαν τη χαριστική βολή επάνω. Έπειτα από λίγες μέρες, πάλι έκαναν εξόρμηση τα Γερμανία. Και έφυγα πως ήσαν στα καράβια και πιάσανε τα βουνά. Αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει από τα πράγματα και επήρε τη γυναίκα και ένα μωρό παιδί που είχε και προχώρησε προς τα πάνω. Ήταν ένα δράκο και εκεί στη ρίζα του δράκου κρύφτηκε. Αλλά ήταν το μικρό το οποίο έφερε, χάλαγε τον κόσμο. Τι να κάνει. Έβλεπε ότι έφτανε ο Γερμανός από κάτω. Θυσίασε ο Γερμανός. Στα 150 δεν ξέρω πόσα μέτρα. Το μικρό έτρεχε. Τα υποδείγματα. Ελάτε στη θέση. Παναγία μου. Χριστέ μου. Σώσε. Αμέσως κοιμάται. Και σώπα. Ο Γερμανός πήγε πλάγια. Ανέβηκε πάνω στο βράχο, αυτή στη ρίζα κάτω στο βράχο. Στην κορυφή απάνω ο Γερμανός, άνοιξε το τηλεμετράτο, κοίταξε, παρακύρισε μέχρι το μεσημέρι. Και κάτω το μεσημέρι, έπεισε το τηλεμετράτο και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν προχώρησε πάλι στα 150 μέτρα δεν ξέρω, τότε ξύπνησε το μικρό και άρχισε να ξανακρύει. Χριστιανοί μου, βλέπετε την προστασία του Θεού, γι' αυτό και αυτός κατόπιν, όταν άκουγε κανένα να βλαστηρίσει, έπρεπε να το πεθάνει στο σύνολο. Δεν είχε τον ακούσει από τον κόσμο και άρα να ακούσει την βλαστηρία, διότι είναι την προστασία του Θεού που χωροζόταν. Θυμηθείτε, όταν το έθνος μας ήταν με τον δρόμο του Θεού, τους Βυζαντινούς, όταν ο αυτοκράτορ Ηράκλειο επήρε τον στρατό και επήγε στα βάθη της Ασίας και πολεμούσε εναντίον των Περσών για να ελευθερώσει τον Τίμιο Σταυρό.
έμεινε η Κωνσταντινούπολη. Χωρίς στρατό, χωρίς κανένα, παρά μόνο γυναικόπαιρα. Ο Πατριάρχης διέταξε και κατέφερε εις τον άνθρωπο των Μακεδών προσευχή στην Παναγία. Οι άγροι περιεκύκλωσαν τότε και πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη και τους διεμήνησαν. Δεν θα γλιτώσει κανένας, εκτός και γίνεται πουλιά και φύγεται από τον ουρανό. Δεν υπήρχαν τότε τα αεροπλάνα. Ή εκτός και γίνεται ψάρια και φύγεται κάτω από τη θάλασσα. Δεν υπήρχαν τα αεροπλάνα τότε. Αλλά ήταν και αεροπλάνα και υποβρύχια πολύ μεγάλα και έσωσαν την Κωνσταντινούπολη χωρίς να φύγουν. Αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν αυτοί. Γιατί? Προσευχή ήθελαν. Και δίδει ο Θεός μια θάλασσα ταραχή και συνέτριψε στον κεράτιο κόσμο τα πλοία αυτών. Επίσης, μια αρρώστια και απελευθάτησε το στράτευμά του και αναγκάστηκε ο Χωγάμος να πάρει τα ράχια εκείνα του στρατού του και να φύγει να λύσει την πολιορκία με δενός διότου. Βλέπετε την προστασία του Θεού. Μην πάμε μακριά, γιατί θα πούμε εκείνα ήταν η παλιά. Κεράτε εδώ σε εμάς. Κεράτε το 1940. Οι παλιότεροι το θυμάστε. Τι να είχε, ότι ο λαός τότε όταν η παπική η Ιταλία. Παπική είναι η Ιταλία. Και ήθελα και εκτύπησαν το σύνολο και οι Ούγγροι του Χίτλερ από πάνω. Ήρθαν και αυτοί όλοι εναντίον μας, τότε χριστιανοί μου, τι συνέβη. Οι Έλληνες κατέφυγαν στην Παναγία. Θυμάστε προσευχές που κάνατε, θυμάστε παρακτήσεις. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, θυμάμαι εκεί στην Αλβανία, έβλεπε στα κιολιά και το ένα χέρι έκανε το σταυρό του και με το άλλο και όχι. Και η Παναγία. Αναθέσαμε τότε τις ελπίδες μας στην Παναγία και η Παναγία μας προστάτευσε. Εμφανιζόταν. Δίπλα από το προς το τετρέμι εκεί στον αριστερό τομέα επάνω στο βουνό ένα βράδυ το χειμώνος εκείνο ήταν η αξιωματική στη στιγμή τους μέσα. Ένας υπολοχαγός, Νικόλαος Κάνταρ. Δεν ξέρω μήπως είναι ευσαρίστη, μήπως είναι παιδόδος. Αυτός μου τα έλεγε και ο ίδιος, αλλά τότε όλοι τα ξέρατε. Ευγήκε το βράδυ έξω στο χιονισμένο βουνό προς τα πέρα για να κάνει την προσευχή. Ακούει ένα θόρυβο και βλέπει να παρουσιάζεται η Παναγία. Φοβήθηκε. Μη φοβάσαι. Είμαι μαζί σου. Πέστε στους αξιωματικούς ότι είμαι μαζί σου. Εγύρισε στη σκηνή. Δυσκολεύτηκε να τους το πει. Μην τον πάρουνε ότι το στρέψε. Αλλά εφόσον του είπε η Παναγία, τους λέει, αυτό και αυτό είναι. Άντε να του λέει. Τι, όνειρα να βλέπει. Βρε το είδα. Βγαίνουν πάλι στην περιοχή. Αξιωματικοί, οι άλλοι το θεώρησαν ότι ήταν αυτό, έβγηκαν. Βλέπουν την Παναγία, η οποία προσπάει στην Παναγία στην Παναγία. Γεγονότα, ζωντανά, άνθρωποι τα είδαν και μάλιστα τότε έγινε και το εξής. Τόση εντύπωση έκανε στους αξιωματικούς και στο στρατό, ώστε όλοι μας προσεφέραμε εκεί από τον στρατηγό μέχρι τον τελευταίο τσολιά, προσεφέραμε και εκεί κλείστηκε πάνω στο μέρος εκείνο μια... για να κρατήσουν την πίστη, για να τονωθούν στην πίστη τους, να μην τα χάσουνε και φτάσουνε στο σημείο των απίστων οι οποίοι γίνονται και θεομάχοι. Αλλά οι θεομάχοι, οι ασεβείς, οι άπιστοι
θα την ρητούν σκληρά. Θα λιώσουν. Δεν νομίζουν ότι θα ξεφύγουν. Όχι. Γιατί. Είδατε τι λέει. Και έφυγε τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης. Τον δε εμπόλυμο επί της γης. Ο άγγελος αυτός πάψε λέει με το ένα πόδι του δεξιό στη θάλασσα και με το άλλο το αριστερό στη ξηρά. Γιατί. Για να δείξει ότι είναι κυρίαρχος ο Θεός ολοκλήρου του κόσμου, ξηράς και θαλάσσης. Επομένως, να μην δεινάζονται και να μην υποχορεύονται οι ασθενείς και να μην σηκώνουν το σκυθαμένο τους ανάστημα εναντίον του Θεού και εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Πώς είναι τα πόδια. Ο σπίνι πυρός σαν κολόνες μεγάλες από φωτιά και πατάει στη σειρά και πατάει στη θάλασσα. Δηλαδή, θα τους πατήσει. Βρίσκονται υπό το πέρμα του Θεού. Θα τους λιώσει, θα τους ακατέψει η αυτή το πέρμα του Θεού, αλλά το πύρινο και η φωτιά. Γιατί θα έρθουν τα πράγματα, δεν τα πιστεύουν, θα τα μάθουν και δια των πραγμάτων θα φανεί η προστασία των πιστών, αλλά και η τιμωρία των ατήσεων. Το εξαγγέλει λοιπόν ο άγγελος και ο άγγελος λέει έκραξε φωνή μεγάλη ως περ λέω μικάτ όπως το λιοντάρι μικάτ μικάτ το λιοντάρι έτσι φώναξε με μια μεγάλη φωνή ο άγγελος γιατί το λιοντάρι όταν μικάτε φόβος και τρόμος καταλαμβάνει όλα τα ζώα τρέχει κρύβονται. Αλλά ποια δεν θα μπορούν. Οι λεοντιδείς, δηλαδή τα παιδιά των λαών του λιονταριού. Αυτά έχουν ισχυρό πατέρα και δεν φοβούνται αυτά. Δεν είναι αυτά. Θα βλέπεις εκεί μικρά και ωραίο και αυτά είναι γύρω του πέδου. Ενώ τα πάντα φέρνουν όσα δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Η φωνή του Αγγέλου υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να σταθεί τίποτε μπροστά στο Θεό. Είναι τρομερός ο Θεός εις τους αφήσεις, αλλά δικής και σωτήρ αγαπητός εις τους πιστούς τους δικούς τους. Τώρα μετά από τη φωνή του Αγγέλου ακούεται και η φωνή του Θεού. Πώς δεν ξέρανε, αλλά πάντως λέει και ό,τι έκραξε ο άγγελος, ελάλησαν 7 βροντές τα σε αυτόν φωνάς. Το 7 έχουμε πει ότι είναι το πλήρες, σημαίνει την πληρότητα, το τέλειο, δεν υπάρχει άλλο, είναι παραπάνω δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό σημαίνει στην Αγία Γραφή. Και έβγαξαν λέγει 7 βροντέτα σε αυτόν φωνά. 7 βροντέ. Για να δείξει την δύναμη την μεγάλη. Αλλά εννοεί την φωνή του Θεού ο οποίος είπε το τι τρομερά θα συμβούν μέχρι τις τελείες των άνθρωπων. Διότι στην αποστολή σας αποκόλλησαν. Και ό,τι ελάχισαν αυτά που φλωτέ, έμεναν γράφει. Η φωνή δηλαδή του Θεού είπε εις τον Ιωάννη το τι μένει γενέθει. Και θέλησε λέει να τα γράψει. Δεν τον άφησε όμως ο Θεός. Γιατί. Ήκουσα λέγει εκ του ουρανού φωνή λέγωσε. Άκουσε από τον ουρανό. Του Θεού είναι, του Αγγέλου είναι, πάντως άκουσε φωνή που του λέγει. Σφράγισε. Α, ελάχισαν 7 βροντές.
και μία κατάκριση. Αυτά λέγει δεν θα τα κατακρίσεις μέσα σου, θα τα σφραγίσεις, δεν θα τα βάλεις. Πρώτα πρώτα, διότι είναι τόσο τρομερά αυτά τα πράγματα και για να μην στοιχθούν, να μην λυπηθούν, να μην στενοχωρηθούν οι πιστοί απολύτως από αγάπη, από συμφώνια προς τους οπαδούς, αλλά και για να μην επιστρέψουν οι αμαρτωλοί. Μα θα πείτε, μα ίσα ίσα, να γυρίσουν οι αμαρτωλοί, να επιστρέψουν οι αμαρτωλοί να σωθούν. Όχι, δεν θα σωθούν οι αμαρτωλοί. Μα γιατί? Δεν λέγει ο ίδιος ή να μην επιστρεφώσει και για τον εαυτό σου. Για να πάρουμε μια ιδέα αυτή. Πρώτα, δεν πρόκειται να γυρίσουν. Ας βλέπουν αυτά. Τα βλέπουν, μπορεί προς στιγμή να, και να συνέρθουν. Να πάνε να ανάψουν την καναφυρή. Αλλά πάλι τα ίδια. Τι είχε βγάλει, τι είχα πάνω. Τι. Όχι. Δεν πρόκειται να μεταρρύσουν. Ας βλέπουν αυτά τα τρομερά πράγματα. Λίγα είδαμε στη συνέντευξη. Δεν είδαμε τρομερά πράγματα. Δεν είδαμε πολέμους. Δεν θυμάστε που λέγαμε και λέγανε όλοι. Να περάσουν και θα γίνουν άνθρωπος του Θεού. Πού να πείτε. Πού είναι η κοινωνία. Πού βρίσκεται η κοινωνία. Απόψε πού βρίσκεται η κοινωνία. Κοιτάξτε τι γίνεται μέσα σε αυτή την κοινωνία. Μέσα. Εις τα κλάμπος τα λένε, μέσα στις κοσμικές ταβέρνες, εις τις οποίες κάθονται και γουρλώνουν τα μάτια τους εις τα στριπτής. Να προχωρήσω, να χρησιμοποιούμε την πάσα από τα μικρό μας. Λοιπόν, και οι άνθρωποι εκεί είναι άνθρωποι στην κατώτερη. Δεν έγινε θαύμα μεγάλο το του Λαζάρου. Υπήρξε μεγαλύτερο άνθρωπος ο οποίος ήταν στον τάφο μέχρι μέρες και βρωμούσε. Πώς είναι για τον Ανέστησο. Μετενόησε αυτό το εκεί. Όχι μόνο δεν μετενόησε. Οι άνθρωποι οι καλοί πίστεψαν. Εκεί που είχαν διάθεση μετενόησαν. Οι άλλοι όμως δεν πίστεψαν. Οι άλλοι συνέθετο είναι από τον Ιησού και τον Λάζαρο να αποκτήρωσε. Εφόσον τον ανέστησε ο Θεός, ο Χριστός, κοιτάξτε να δείτε στραβωμάρα τι γνώση για να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο. Και δεν μπορεί ο Χριστός ή να φυλαχθεί ή να τον ξανααναστήσει τον Λάζαρο. Έτσι είναι. Δεν το λέμε κι εμείς. Το κάθε θαύμα τρεις ημέρες και το μεγαλύτερο τέσσερις. Γι' αυτό λέει όχι. Πράγει τέτα. Αυτοί είναι αδικαιολόγοι. Δεν έχουν δικαιολογία. Εκείνοι που δεν πιστεύουν είναι αδικαιολόγοι. Δεν δικαιολογούνται, δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ανακρόγει. Γιατί. Θα σας πω γιατί. Γιατί. Δεν θέλουν να πιστεύουν. Όχι ότι δεν έχουν αποδείξεις. Έχει αποδείξεις ο χριστιανισμός. Έχει αποδείξεις η ορθοδοξία μας ότι είναι αλήθεια. Δεν πιστεύουν. Αν δεν κάνετε τώρα τον Πάπα να γίνει ο Ορθόδοξος. Όχι! Τίποτα! Εκεί αυτό στο δικό του, το δικό του. Βλέπετε τη σκηνή μας. Τι! Οι άνθρωποι αυτοί έχουμε τόσες αποδείξεις. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος μπορεί να πιστέψει πότε μόνο. Αν θέλει. Αλλά δεν θέλει. Ξέρετε τι έχουν μέσα στο μυαλό του. Πού με πείσεις και αν με πείσεις. Και να με πείσεις, εγώ δεν πείσω. Λοιπόν, πώς θέλετε, έχουν δικαιολογία αυτοί οι άνθρωποι. Σου λέει ο άλλος, διάβασε να δεις. Όχι, δεν διαβάζω. Έλα να ακούσεις ένα κύριο, τα ξέρω. Δεν με πέρασα, το ξέρω πώς και πάμε. Βλέπετε χριστιανοί, δεν θέλει αυτός ο άνθρωπος. Πώς τότε, έχει δικαιολογία αυτός ο άνθρωπος. Όχι, αδικαιολογία. Επίσης, αυτοί ζητάνε να δούνε οι άπιστοι.
Να δούνε με τον άντρα μας. Εάν και εδώ δεν πιστεύω. Τι να δεις. Αυτά είναι μέλλον. Πώς θα τα δεις τα μέλλον. Είναι δυνατόν να τα δεις τα μέλλοντα. Δεν πιστεύω να είσαι κανένας άγιος, προφήτης. Γιατί αν είσαι με τέτοιο δεν φάσαι σε αυτά που είσαι τώρα. Λοιπόν, είναι μέλλοντα. Δεν θέλουν να φτάνε τα μάτια. Δεν ήρθανε ακόμα. Πώς η ανάσταση των νεκρών. Είναι μέλλον. Θα γίνει τότε. Πώς θα γίνει τότε. Ή ο παράδεισος. Η κρίση. Η κόλαση. Αυτά όταν θα πας κατά εκεί, τότε θα πας. Τώρα δεν θα πας. Στην άλλη μέρα. Είναι μέλλον. Αλλά δεν θέλουν αυτοί να πιστέψουν. Ενώ οι πιστοί πιστεύουν. Γιατί η πίστη, αυτό είναι που θα σωθεί ο άνθρωπος. Η πίστη είναι κάτι που δεν είναι σαν την εμπειρία. Είναι άλλο. Αυτά τα πράγματα, τα μέλλοντα, τα μαθαίνουμε, τα αισθανόμεθα για τις πίστες. Δίνουμε εμπιστοσύνη για τις πίστες. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστη σε αυτή, ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχο σου βλέπω λέω. Η πίστη λέει, είναι πραγματικότης εκείνων των πραγμάτων τα οποία τα ελπίζουμε. Γιατί είναι μέλλον. Δεν είναι σημερινό, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι της άλλης ζωής, του πνευματικού κόσμου και υπάρχουν και ελπίζουμε εμείς αυτά. Πραγμάτων έλεγχο σου βλέπουμε. Είναι λέγει έλεγχο. Κάτι πράγματα που δεν τα βλέπω με τα μάτια μου, αλλά τα ελέγχω, τα καταλαβαίνω, τα νιώθει ο Χριστός. Τα νιώθει, μα πολύ τα νιώθει. Καλύτερα και από αυτά που λέτε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τον Κολόμπο. Ο Κολόμπος. Επίστευε ότι υπάρχει η Αμερική. Οι άλλοι δεν καταλάβαιναν, ούτε τον έλεγχο. Αυτός όμως δεν ξαναείχε πάει στην Αμερική, ούτε κανένας άλλος είχε πάει στην Αμερική. Αυτός επίστευε ότι υπάρχει μια χώρα. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να πάει. Και όπου ήταν αυτός, είτε στο μοναστήρι της Τρισλαβίδας ήταν, διότι ήταν μοναχός ο κόσμος. Τα λόγια. Είτε μπροστά στο Φερνάντο και την Ισαβέλα, τους βασιλείς, είτε στη Σαλαμάνκα, είτε έφυγε, είτε εμφάνισε, είτε κοιμότανε, διαρκώς ήτανε ακριβώς με τη σκέψη αυτή, με το όραμά του αυτό, που έβλεπε τη χώρα αυτή την άγνωστη, την έβλεπε, την έγνωστη και εσούσε να σε αυτή, αν έφυγε τον αέρα. Έτσι είναι και ο Χριστός. Τη βασιλεία του Θεού δεν ζει. Άρα την νιώθει, την αισθάνεται. Και ζεις ο πιστός, ζει διαρκώς με τη σκέψη της βασιλείας του Θεού. Ζει με τον Θεό, τον αισθάνεται, τον καταλαβαίνει διαρκώς τον Θεό. Προωρώμεν τον Κύριό μου διαπαντός ενωπιών ότι εκδεξιώνουμε και στήν εν εισαρτώ. Ο πιστός θα πιστεύει αυτό τα μέλλοντα, αλλά ο άνθρωπος δεν θα πιστεύει. Διότι δεν νιώθονται αυτά τα πράγματα με τίποτε άλλο παρά μόνο με την πίστη. Ακόμα. Έχουμε και το άλλο. Εμείς πιστεύουμε. Γιατί έχουμε και οδηγό. Έχουμε τον Χριστό. Ο οποίος ήρθε και μας πάτε. Λέγουν μερικοί, ποιος ήρθε από εκεί, ήρθε ο Χριστός. Γιατί δεν το παρέχει. Ήρθε ο Χριστός, μας τα είπε. Ο δε Χριστός είναι αξιόπιστος. Γιατί, πρώτα, Θεός δεν είχε να κοιτήσει. Και σαν Θεός είναι η αλήθεια. Ουδε ευρέθη δώρωσε το στόμα τι αυτού. Δεν βγήκε από το στόμα του τίποτε το ξεβέρι.
μας αγαπάει. Και γι' αυτό μας λέγει ποιο είναι το συμφέρμα και μας τα αποκαλύπτει αυτά. Αγάπη τέτοια, αφού ήρθε και στο βόθηκε για μας. Ήρθε εδώ για μας τους καρπεσόντες, τους αμαρτωλούς, εμάς που είμαστε τέτοιοι, οι αποστάτες από αγάπη και ήρθε για να μας συμμαζέψει και για να μας βάλει στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν είναι άξιος εμπιστοσύνη και μας τα είπε και τα παραδεχόμεθα και το πιστεύουμε. Αυτοί δεν θέλουν να τους υπηρετήσουν, δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε από να διαβάσουν το Ευαγγέλιο που μας είπε. Τότε μπορεί να δικαιολογηθούν αυτοί. Ας διαβάσουν. Και εδώ υπήρχαν άνθρωποι άπιστοι, οι οποίοι και πολλοί, αλλά είχαν όμως κάποια καλή καρδιά. Δεν είχαν γνωρίσει πρωτήτερα. Μόλις όμως διάβασαν το Ευαγγέλιο και το διάβασαν για να γράψουν εναντίον του χριστιανισμού. Όπως είναι ο Δράτος, ο Ιωστίνος και άλλοι, και όμως κατόπιν είδαν την αλήθεια και πίστεψαν και έγιναν του Χριστού οπαδοί και ομολογητές και μάρτυρες. Έπειτα είναι αδικαιολόγητοι εκεί που δεν πιστεύουν, εκεί που δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Γιατί δεν πιστεύω, λέει. Τίποτα εγώ ό,τι βλέπω. Γιατί άλλα που δεν βλέπεις θα πιστεύεις. Ή μάλλον σήμερα στη ζωή μας τα βλέπεις όλα όσα παραδέχεσαι. Όχι, δεν δείχνω ότι παραδείγματα είναι. Λες εγώ είμαι της τάδε. Τι θέλει η μητέρα, την καλόπιτα Κατερίνη κλπ. Ναι. Πού το ξέρω. Όταν γινιώσω εσύ δεν καταλάβεις ένα μικρό. Άλλη σου το είπε. Και γι' αυτό τώρα παραδέχεις και λες μάλιστα. Κι αν σου πει κανένα τίποτα για την μητέρα σου, μπορεί και να το σκοτώσει. Δεν διαβεί πίθηση ότι είναι η μητέρα σου. Αλλά πώς στηρίζεται αυτό. Αυτό ο χριστιανί μου στηρίζεται στην πίστη, στους άλλους. Σου το είπα, γιατί λοιπόν αυτό το πιστεύεις και το άλλο δεν πιστεύεις. Ή εκείνο που λέγει ο Θεός, που είπαν οι Απόστολοι, που είπαν οι προφήτες, που είπε ο ίδιος ο Χριστός, δεν τα παραδέχεις. Ακόμα, στη ζωή μας, καθημερινώς πιστεύουμε. Πας στο γιατρό. Γιατρέ μου δεν μπορώ. Θα πάρεις αυτό το φάρμακο. Μπορεί να λέει αμέσως εμπιστοσύνη το παίρνεις. Και πού ξέρεις ότι αυτό το φάρμακο δεν είναι δηλητήριο. Δίνεις εμπιστοσύνη στο γιατρό. Είδατε χθες έγινε το κάποια δίκη που κάποια απέθανε από το φάρμακο διότι έτσι να είναι δηλητήριο. Λοιπόν, εσύ όμως ποιος δεν πήρε φάρμακο από εμάς. Κι όμως όλοι δίνουμε εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς. Ή βλέπεις εμπιστοσύνη απόλυτη. Πας στο γιατρό. Πρέπει να γίνει εγχείρηση. Εγχείρηση και δεν εγχείρηση. Σε βάλε απάνω εκεί στο μάρμαρο και σου κάνει και εκείνο το χλωροφόρημα που δίνει την ένεση. Δεν καταλαβαίνεις πρέπει να πας άλλος τόσο και έχεις εμπιστοσύνη ότι θα ψηφίσεις πάλι. Και πού έχεις εμπιστοσύνη ότι δεν θα ξεχάσουν γιατί και δεν θα σου κάνουν κάπου περισσότερο και θα κάνουν τούτο. Βλέπετε χριστιανοί μου που έχουν εμπιστοσύνη σε τόσα. Ταξιδεύεις. Παίρνεις το αεροπλάνο και πας Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στην Αθήνα, στο Παρίσι, δεν ξέρω πώς στην Αμερική. Δεν είναι πίστη αυτή. Πού πιστεύεις. Πιστεύεις ότι πού ξέρεις χριστιανέ μου ότι ο πιλότος δεν θα πάθει συγκοπή. Ή πού ξέρεις ότι ο πιλότος δεν θα του στρίψει λιγάκι. Ή ότι εκείνα τα σύγκατα που είναι μέσα και τα καλώδια δεν θα πάθουν καμιά βλάβη και εκεί που βαδίζεις και περνάς στον Ατλαντικό θα πάει να γίνεις πολλά των ψαριών. Βλέπετε χριστιανοί μου ότι σε όλα δίνουν εμπιστοσύνη αλλά μόνο σε αυτά. Ή ο επιστήμονας λέει πάρ' το ένα γιατρό και παραδείγμα. Δίνει εμπιστοσύνη στους άλλους. Και παίρνει λοιπόν για να γίνει γιατρός, πιστεύει εκείνα τα οποία είπαν και έκαναν και πράγματα που έκαναν οι άλλοι. Αν ήθελε σώσει, θα βλέπει μονάχα να πιστέψει. Αν είναι μόνο να πιστέψει. Τότε για να βρει το κάθε πράγμα, για αν είναι σωστό ή όχι, και να κάνει αυτά τα πράγματα, θα έπρεπε να στείλει πολλούς στην άλλη ζωή. Αλλά τι, δίνει εμπιστοσύνη στους άλλους. Λοιπόν, γιατί σε όλα δίνανε εμπιστοσύνη
και δεν δίνουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Διότι αυτά τα θέματα θα της θρησκείας θα είναι ζητήματα του Θεού, των Αγίων, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Προφητών. Επομένως, έχουν δικαιολογία αυτοί που δεν πιστεύουν? Όχι. Λες, ποιος εμφάλει ότι υπάρχει Αμερική, ποιος εμφάλει ότι υπάρχει Σουηδία, ότι υπάρχει Κίνα, ότι υπάρχει Ιαπωνία. Και μπαίνει στο αεροπλάνο άλλος και πάει στην Κίνα για να πάει στην Αγγλία, να πάει στο Παρίσι. Πού το έμαθες, δεν ξέρω τι. Αλλά τι, δίνεις εμπιστοσύνη στους άλλους και στα χαρτιά εκεί στα βιβλία που ξέρεις από τη γεωγραφία ότι υπάρχει. Υπάρχει η Κίνα, υπάρχει η Ιαπωνία. Αν ήθελες τώρα να πιστέψεις μόνο όσα βλέπεις, τότε θα έπρεπε όλη τη ζωή να γυρίζεις και τι θα μάθεις. Λίγα θα μάθεις. Τότε έπρεπε να αμφιβάλλεις για όλα. Να αμφιβάλλεις αν υπάρχει το Γαλαξί, να αμφιβάλλεις αν υπάρχει η Πάτρα, να αμφιβάλλεις αν υπάρχει η Κεφαλονιά, να αμφιβάλλεις αν υπάρχει. Πήγες σε όλα, σε όλη την Ελλάδα, γύρισες ένα προς ένα. Λοιπόν, όσα αυτά δίνουν εμπιστοσύνη και στα του Θεού δεν δίνουν εμπιστοσύνη. Άλλοι και εγώ και εσύ. Αλλά να σας πω ένα πράγμα. Αφήστε τους αυτούς τους απίστευτους, ολιγοπίστους, να δέρνονται με την αληστεία. Διότι αξιολύπητοι είναι και σε τούτη τη ζωή. Και όταν θα δουν τα μεγάλα γεγονότα, όταν θα έρθει η οργή του Θεού, οι άνθρωποι της δικής αυτής δεν θα έχουν που να καταφύγουν. Δεν θα έχουν που να εμείς χριστιανοί, πίστη, ό,τι λέγει ο Θεός, ό,τι λέγει η Αγία μας Εκκλησία, θα τα παραδεχόμεθα και εφαρμογή. Εκείνο είναι, όχι τα παραδεχόμεθα, εφαρμογή να ζήσουμε όπως θέλει η Αγία μας Εκκλησία. Η πίστη στα μας σώσει. Δίνει μεγάλη σημασία ο Χριστός στο σύνδεμα της πίστης. Τι έλεγε? Πιστεύετε το Ευαγγέλιο, να πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, σ' ό,τι λέει το Ευαγγέλιο όλο. Επίσης, όταν πήγε η Αμερική, τι τους έλεγε? Πίστευε και σωτήσε. Πιστεύεις ότι δεν είναι επιτροπής? Τι ζητούσε? Πίστη. Γιατί τη ζητάει την πίστη αυτή ο Θεός. Και πρέπει να την έχουμε την πίστη. Αλλά ένα να προσέξουμε. Πίστη ορθόδοξη. Δηλαδή την ορθή πίστη, όχι οποιαδήποτε πίστη. Όλες οι άλλες οι πίστες, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Εθελός, είναι κύβριλες, είναι ψεύτικες και μονάχα η ορθόδοξη είναι αληθινή, πραγματική. Να προσέξουμε, διότι δεν σωνόμαστε με άλλες πίστες κύβριλες. Πάρε επί παραδείγματι καρτονομίσματα, κατοστάρια, χιλιάρια, λίρες. Αλλά όταν είναι κίνδυνες, αγοράζεις τίποτε με αυτές? Όχι. Πήγαινε σε ένα κατάστημα, θα σε πάρουν και μέσα μας. Και γι' αυτό, εφόσον δεν πάρετε την ορθόδοξη πίστη, δεν μπορεί να γίνεις Άγιος, να γίνεις άνθρωπος του Θεού, για να πας στη βασιλεία του Θεού. Αλλά πού θα πας? Φυλακή, τη σκόρα και την όνια. Μα θα πεις, όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν, οι παπικοί, οι προτεστάντες και μοναχα εμείς θα πάνε. Εμείς έχουμε τον ίσιο δρόμο. Το τι θα κάνω τώρα για αυτούς δεν ξέρω. Πάντως όμως, εκείνοι οι κυβερνήτες τους, οι αρχηγοί τους, που έχουν τον εγωισμό τους και κρατάνε στην αίρεση, στην αμυστία, κρατάνε τους οπαδούς τους, αυτοί δεν βλέπουν την παράδοση. Όχι, δεν βλέπουν. Και οι άλλοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, έπρεπε και εκείνοι να εξετάσουν, να δουν ποια είναι η ορθή πίστη. Μάλιστα. Όλα τα ζητήματα τα εξετάζει. Γιατί δεν εξετάζει και η ίδια του Χριστού? Ποιος ενδιαφέρθηκε για το δόγμα, τα δόγματα, διότι τα δόγματα ξέρετε τι είναι? Είναι ο δρόμος που βαδίζει στη βασιλεία του Θεού. Αν ξεφύγεις από τα δόγματα, δεν έχει παράδεισο. Τα λέμε αυτά γιατί θα ακούτε τώρα, τα αφήνουμε τα δόγματα. Όχι τα δόγματα, αγάπη, όχι είναι τίποτα αυτά. Αυτά είναι κοροϊδίες του κόσμου. Δηλαδή είναι στάθεις στην άκρη του κόσμου για να μας ξεσπρατήσουν από την ορθή πίστη, από την ορθοδοξία μας. Χριστιανοί μου, ορθοδοξία και μόνο ορθοδοξία έτσι θα σωθούν.
με την Ορθοδοξία. Θα πάμε εις την Βασιλεία του Θεού αν έχουμε την Ορθοδοξία. Όχι απλώς είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά να κάνουμε εκείνο το οποίο λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και τότε θα ρισκόμε εκ του πονηρού αντί ημέρα την πονηρά. Και τότε θα εισέλθουμε όταν θα περάσουν όλα τα βάσανα αυτά εις την Βασιλεία του Θεού, για να χαίρομαι για πάντα, να χαιρόμαστε, να αγαλόμαστε κοντά στον Χριστό μας, κοντά στην Παναγία μας, κοντά σε όλους τους Αγίους. Αμήν. Ακούστε. Εις τον Απόστολο, όχι τον ακούσαμε, γιατί είναι μερικοί που πηγαίνουν αργά στην Εκκλησία και δεν τον ακούν τον Απόστολο. Όχι! Παρνωρείς την Εκκλησία. Θα ακούσεις τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο και όλα τα γράμματα της Εκκλησίας. Όσοι λοιπόν πήγανε νωρίς στην Εκκλησία, ακούσανε τα εξής λόγια τα οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εμεί δε μη γέννη το καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Χριστού. Αυτός δεν καυχάται για τίποτα άλλο. Δεν καυχότανε για μόρφωση. Και είχε μεγάλη μόρφωση. Δεν καυχότανε για καταγωγή. Διότι ήταν από μεγάλο τζάκι. Δεν καυχότανε για πλούτον, για δόξα, για άλλα πράγματα τα οποία συνήθως καυχάται ο κόσμος. Αλλά γιατί, μονάχα για το σταυρό του Χριστού. Μα μήπως είχε κανένα σταυρό χρυσόν, κανέναν αδαμαντοκόλλητο. Ο σταυρός, οποιοδήποτε κι αν είναι, αρκεί που είναι σταυρός και έχει την αξία του, έχει τη δύναμή του. Και όταν λέει σταυρόν ο Κύριος, εννοεί ο Απόστολος Παύλος το μυστήριο του Σταυρού, δηλαδή ολόκληρο την πίστη μας. Το πώς δια του Σταυρού εσώθη ο Απόστολος Παύλος και όλοι εμείς. Εννοεί το ότι ο Θεός, επειδή είχαμε αμαρτήσει και δεν θεσσωνόταν κανένας, εξαπέστειλε εις τον κόσμο τον αιώνα αυτού, γενόμενον εκ γυναικός. Γεννήθηκε από την Παναγία Μητέρα του. Παναγία. Έπειτα, εκοπίασε, εταλαιπωρήθη, υβρίστη, κατεδιώχθη, ελίδαξε την αλήθεια του κόσμου, μας άφησε την Αγία του Εκκλησία και τα μυστήρια. Και τέλος, έδωσε τη μεγάλη μάχη για να μας αρπάξει από τα δόντια του διαβόλου, επάνω εις τον Σταυρό. Εκεί έγινε η κάτερα μάχη. Εκεί συνεχίστηκε με τον διάβολο. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μεγαλύτερη μάχη. Ο Χριστός, ο Θεός με τον Σατανά. Αυτόν τον οποίο είχε ρίξει και είδον τον Σατανά λέγει